φταίνε, αυτοί φταίνε, οι άλλοι, όλοι φταίνε. Μήπως μπορεί κανείς να πει ότι είναι έξω από το φταίξιμο. Θα έπρεπε κάποτε σαν λαός, σαν υπεύθυνη εκκλησία και πολιτεία, να γίνουμε πιο σοβαροί και σαν φορείς και σαν υπεύθυνοι και να μην ρίχνουμε το μπαλάκι του φταίξιματος ο ένας τον άλλον. Όλοι φταίνε για το κατάστημα της ελληνικής κοινωνίας που έχει ανθρώπους που έφτασαν στο σημείο να διαπράττουν εγκλήματα και αδικήματα και να καταδικάζονται για να εγκλείονται μέσα στις φυλακές. Βέβαια, το Ευαγγέλιο μας θυμίζει ότι έχουμε υποχρέωση να συμπαριστάμεθα στους φυλακισμένους, όχι να δικούμε τους φρουρούς και τους υπαλλήλους και το κράτος. Σαν το Ευαγγέλιο πρέπει να δούμε την αλήθεια σε όλο το πλάτος και όπου υπάρχει το φταίξιμο να το στυλιτεύσουμε, όπου υπάρχει υπερβολή να την επισημάνουμε και όπου υπάρχει το επικίνδυνο της προβολής αυτών των καταστάσεων, πάλι να επισημάνουμε το επικίνδυνο αυτό, γιατί διαφορετικά αντί να κτίσουμε θα γκρεμίζουμε, ενώ σκοπός μας είναι να κτίσουμε και το ετοιμόρροπο να το στηρίζουμε και τις πληγές να τις θεραπεύουμε και τους ανθρώπους να μην τους μεταχειριζόμεθα σαν ζώα. Να ήταν οι εχθροί μας που πρέπει να τους εξοντώσουμε. Μα όσοι διαπράττουν αδικήματα και εγκλήματα εχθρεύονται οι ίδιοι τους εαυτούς τους και έχουν αυτό που κουβαλούν αδίκημα ή αδικήματα ή η κατάσταση την οποία ζουν είναι αυτοκολασμός. Οι ίδιοι τιμωρούν τον εαυτόν τους. Δεν είναι η τιμωρία φάρμακοθεραπείας. Ούτε θεραπεύουν φυλακές με το να κατηγορούν κάποιοι δημοσιογράφοι, κάποιοι υπάλληλοι. Δεν θεραπεύονται οι φυλακές με το να σταματάμε μόνο στις διαπιστώσεις και στις κατηγορίες και το να ρίχνουμε ο ένας τον άλλον την ευθύνη. Ας θυμηθούμε ότι φυλακισμένος κάποτε ήταν και ο Χριστός. Ας θυμηθούμε ότι φυλάκισαν μάρτυρες, φυλάκισαν ήρωες, φυλάκισαν όλους τους ήρωες οι Έλληνες. Τον Σοκράτη δεν φυλάκισαν οι Έλληνες, μάλιστα άδικα, από τον φθόνο. Δεν εξόρισαν και δεν φυλάκισαν και άλλους εκλεκτούς και στρατηγούς και επισήμους. Δεν φυλάκισαν και οι Έλληνες και στην νεότερη εποχή ήρωες και ευεργέτες. Σκοτώνουν και φυλακίζουν τους ευεργέτες τους οι Έλληνες, πόσο μάλλον οι άλλοι στα ξένα κράτη. Δεν είδαμε, αδελφοί μου, στην Ιγυρία να κρεμάνε και να σκοτώνουν και να δίνουν τη χαριστική βολή σε διασήμους και λογοτέχνες, και μάλιστα ενός διασήμου του οποίου το όνομα δεν θυμάμαι ακριβώς, που έγινε ολόκληρο σκάνδαλο, τον σκότωσαν, τον κρέμασαν και τον σκότωσαν μαζί με 15. Φυλακίσουν και σκοτώνουν. Μήπως θα ξεχάσουμε τις φυλακίσεις των ηρώων της ΕΟΚΑ Α και ΕΟΚΑ Β στην Κύπρο? Ούτε τις αγχώνες θα λησμονήσουμε. Ούτε και παλαιότερα θα λησμονήσουμε την φυλάκιση του Κολοκοτρώνη. Στο Παλαμίδι, στην πιο χειρότερη φυλακή που όλοι μας πρέπει να πάμε να προσκυνήσουμε, στη φυλακή του Κολοκοτρώνη. Και φυσικά μετά στον Μπούρτζη. Ούτε θα ξεχάσουμε τις άλλες φυλακές, τις οποίες έβαλαν αδίκως μάρτυρες και ομολογητές. Δεν είναι πάντοτε λοιπόν η φυλακή ένας χώρος δικαιοσύνης, αλλά είναι και χώρος αδικίες, χώρος κακουργίας, χώρος απανθρωπίας. Θα λέγαμε απάνθρωπης αδικίας.
ξενούμενης δικαιοσύνης, όπως η Χούντα της Νιγηρίας, την νοεί ότι πρέπει να λειτουργεί η δικαιοσύνη μόνον υπέρ της Χούντας, υπέρ του δικαίου των ισχυρών, των αδίκων δηλαδή της Χούντας που καταπατούν την ελευθερία. Φυσικά, ούτε θα κακίσουμε τόσον των δημοσιογράφων της Αιθιοπίας, η οποία κατατυρανεί τους αντιπάλους του καθεστώτος και τους φυλακίζει και είναι 200 δημοσιογράφοι φυλακισμένοι. Και δεν έδειξε παγκόσμια κοινωνία ευαισθησία να πει τι γίνεται εδώ, έχουμε ανθρώπινα δικαιώματα, υπάρχει ο καταστατικός χάρης του ΟΗΕ, υπάρχει η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, υπάρχουν διεθνείς συμβάσεις για τα δικαιώματα, την ελευθερία της γνώμης, υπάρχουν συντάγματα τα οποία αποδοπατούνται. Δεν ενδιαφέρονται μόνο να κάνουν πολέμους, να πουλάνε όπλα και αν είναι άσημοι οι μικροί και φτωχοί λαοί, τους αφήνουν να τους ποδοπατούν οι άδικοι, οι εγκληματίες, οι τύρανοι και να φυλακίζουν τους ανθρώπους. Βέβαια, κάπως λίγο δυσαρεστήθημεν και η κοινή γνώμη στυλίτευσε την φυλάκιση της, πώς λέμε, Λαϊλά, στην Τουρκία, η οποία είναι συγγραφεύς και δεν συμφέρει να μιλάει ελεύθερα, δεν συμφέρει την κάποια τυραννική κυβέρνηση που υπάρχει στην Τουρκία, η οποία τυραννία απεδείχθηκε και με τις αλλεπάλληλες εκστρατείες, επιδρομές, εισβολές στο Κουρδιστάν. Κανείς δεν ασχολείται με τους Κούρδους, τους οποίους φυλακίζουν και απειλούν παντού και δεινοπαθούν. Λοιπόν, μας ξυνοφαίνεται τώρα αν κάποιους ξένους, 300 περίπου είναι Αλβανοί, φίλοι μας και αδελφοί μας οι Αλβανοί, όχι όμως να σφάζουν και να σκοτώνουν. Δεν είναι αυτό ένδειξης φιλίας και αγάπης σε εμάς που τους δεχόμαστε. Ούτε είναι σωστό να μπαίνουν οι Αλβανοί μέσα στα κελιά και των ανηλίκων και να τους χτυπούν στα κεφάλια με σουγιάδες, με μαχαίρια, με ρόπαλα, να τους κλέβουν τα παπούτσια, τα ρούχα, τα φαγητά. Ούτε είναι αυτό μία σωστή αντίδραση των φυλακισμένων, να παίρνουν όλα τα ναρκωτικά, να τα καταπίνουν, να πέφτουν σε κόμμα, να πεθαίνουν ή να ταΐζουν αναγκαστικά ομοιοπαθείς φυλακισμένους από άχτη, από πάθος, από μίσος για να τους πεθάνουν. Ούτε θα μας καθησυχάσουν κάποιες ανακοινώσεις υπευθύνων ότι δεν είναι και τίποτε το σοβαρό, μα 3 νεκροί, 20 τραυματίες και δεν ξέρουμε πώς θα έγιναν σήμερα τη νύχτα μέχρι τα ξημερώματα. Δεν μπορούμε να είμαστε τόσο ανάλογοι ή τόσο, θα λέγαμε, υπεραισιόδοξοι. Τα πράγματα είναι και θα πάνε από το καλό στο καλύτερο, από το καλό στο χειρότερο, όπως βλέπουμε. Δεν θα κακίσουμε τους φυλακισμένους και δεν επιτρέπεται, ενώ έχουν τηλεοράσεις μέσα και ακούνε και βλέπουν, δεν επιτρέπεται κανείς να τους βρίζει, όποιοι και να είναι. Είναι το κατάντημα της ίδιας κοινωνίας. Κατάντημα της κοινωνίας, της βάρβαρης κοινωνίας, είναι το κατάντημα και των μέσων ενημερώσεων που δείχνουν εγκλήματα, που δείχνουν βίες, που δείχνουν ληστείες, που δείχνουν αίμα, που δείχνουν συμπεριφορά απάνθρωποι και λοιπόν σφίλουν κανάλια των τηλεοράσεων τους ανέμους της βίας και του εγκλήματος και της διαστροφής και των αντικοινωνικών εκδηλώσεων. Τι παράξενο λοιπόν, κύριοι των εκπομπών των τηλεοράσεων, αν θερίζουμε σήμερα την θύελα της μεγάλης εξεγέρσεως. Και τούτο ακόμα να επισημάνω. Έχουν στα κελιά τους τηλεοράσεις οι φυλακισμένοι. Τους δείχνουν την σεξολατρία. Μα πώς δεν θα λυσάξει ο φυλακισμένος από την σεξολατρία αυτή να φτάσει τη σεξομανία και να σπάσει τα σίδρα να βγει έξω να πάει να ικανοποιήσει τα ένστικτα αυτά τα οποία τόσο θρέφεται εσείς οι τηλεοράσεις που ποτέ δεν σοβαρεύεστε να δώσετε προγράμματα.
ψυχαγωγικά, ανθρωπιστικά, πολιτιστικά, ανθρώπινα, παιδευτικά, εκπαιδευτικά, με την έννοια την καλή, προγράμματα που θα βοηθήσουν τους ανθρώπους να υποτάξουν τις ορμές, να υποτάξουν, να χειραγωγήσουν τα ένστικτα, τα αδάμαστα, να νικήσουν την ναρκωμανία, την σεξομανία, τη μανία για καταστροφή, την αυτοκαταστροφή, όλα αυτά, κύριοι των τηλεοράσεων, πώς θα τα νικήσουν? Και βρίσκονται κάποιοι να κατηγοράνε. Η τηλεόραση φταίει λοιπόν που δείχνει την σεξομανία, τις όμορφες κοπέλες, το όμορφο έρωτα που δεν μπορούν να το ζήσουν μέσα στις φυλακές. Και όταν έχουν λοιπόν συμπλέγματα βίας, εκδικήσεως, μίσους, κακίας, άγχους από τις αδικίες, πώς θα ξεσπάσουν με τα βαριά σίδερα? Δέστε τους χεροπόδαρα, θα αντισπάσουν τις αλυσίδες όταν δεν παιδαγωγούνται σωστά, όταν δεν οδηγούνται σωστά και ανθρώπινα, όταν δεν την χάνουν του σεβασμού, όταν δεν τους βλέπουμε τους φυλακισμένους σαν ανθρώπους, σαν το αλωτριωμένα πρόσωπα, εξαγριωμένα θα λέγαμε θηρία, τα θηρία αυτά τα προάγει η τηλεόραση με το άσεμνο, κακό, απάνθρωπο θέαμα. Τα θηρία αυτά των φυλακών τα προάγει και τα οδηγεί να γίνουν πιο πολύ θηρία. Η αδικία της κοινωνίας, η κλεψιά, η ληστεία, η κακία, η μοχθηρία, η ακαταστασία, η ανεργία, όλα τα προβλήματα τα οποία επισορεύσαμε οι πάντες των τόπων αυτών. Τι κάνει η κοινωνία? Ανθρώπους φτιάχνει? Όχι, θηρία φτιάχνει. Κι αν κάποια θηρία δεν κρύβονται ή δεν κατορθώνουν να διαφύγουν τα βλέμματα και, και την παρουσία του νόμου, βάτουν στην φυλακή. Μα στη φυλακή είναι ελάχιστη και είναι ίσως η ολιγότερον υπεύθυνη. Έξω από την φυλακή είναι η κυρίως υπεύθυνη και αυτοί που έχουν τις ευθύνες, τις μεγάλες και μικρές ευθύνες. Μήπως θα έπρεπε να αντιστρέψουν τους όρους? Να μπούμε εμείς στις φυλακές και να βγάλουμε αυτούς έξω για να υπάρξει ισορροπία? Μήπως οι φυλακισμένοι είναι άδικα φυλακισμένοι? Δεν λέω να μπουν άλλοι φυλακοί και πείτε κατηγορώ. Μήπως αυτοί οι ναρκωμανείς που πήραν τα χάπια αυτά πρέπει να βγουν έξω εις εκδίκηση και να βάλουμε μέσα τους μεγαλοεμπόρους των ναρκωτικών που διαφεύγουν και αν μπουν βγαίνουν? Βγαίνουμε τον αλφαβήτα τρόπο και μάλιστα κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μην υπάρξει ένας τρόπος σοφρονιστικός για να καταργηθούν οι άδειες των φυλακισμένων που ήσαν και βοήθησαν στην απόδραση τους μεγαλοεμπόρους. Απ' έξω μεγαλοέμποροι, μέσα οι φτωχοί, μέσα αυτοί που ληστεύουν για να πάρουν την δόση. Μέσα αυτοί οι οποίοι έχουν οικογένειες, παιδιά, έχουν προβλήματα, έχουν χρέη, και έξω οι άλλοι που έχουν το εμπόριο πλουταίνουν εις βάρος των φτωχών. Μέσα λοιπόν οι χρήστες και απ' έξω οι έμποροι. Είναι δικαιοσύνη αυτή? Πώς να μην φτάσουν λοιπόν στην οργή και στην εξέγερση? Απ' έξω οι μεγάλοι κλέφτες, μέσα οι μικροί κλέφτες. Απ' έξω οι διαφθαρμένοι, οι μαστροποί, η παραγωγή αθλίων φιλμ της εξολαγνίας, εξολατρίας, του σοδομισμού, μέσα αυτοί που έπεσαν σε τέτοια παραπτώματα, που δεν συγκρατήθηκαν και βίασαν ή παρανόμησαν κατά τον ΑΒ τρόπο. Απ' έξω οι μεγάλοι, οι λίσταρχοι, μέσα λοιπόν κάποιοι που έκλεψαν λίγα, σπάνια να δούμε να μείνει ένας μεγάλος ληστής μέσα, και αν μπει μέσα θα κάνουν το παν να πούν πως ήταν σε παράκρουση ένας που έκαμε καταγγελίες και δεν είπε την αλήθεια και ήταν μυθομανής και ήταν έτσι και ήταν αλλιώς. Απ' έξω λοιπόν και οι μεγάλοι λίσταρχοι, μέσα όχι τα λιοντάρια, η σκύμνη μέσα. Τα σκυλάκια μέσα, θα λέγαμε, κάνοντας μια σύγκριση, δεν βρίζουμε, όχι, δεν είναι σκυλιά φυλακισμένοι. Δεν είναι σκυλιά. Δεν είναι καθάρματα. Μη βρίζει κανείς τους φυλακισμένους. Αν θα βρίζαμε και θα λέγαμε καθάρματα, αυτούς που είναι απ' έξω, αυτούς που είναι
εκεί. Θα τους λέγανε αυτούς κάθετα. Αλλά εντός εισαγωγικών, εμείς δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε βαριές φράσεις, γιατί θα βρεθούν υποκριτές φαρισαίοι και θα πούνε ένας παπάς είπε η λέξη καθάρματα. Δεν τη λέμε. Εντός εισαγωγικών λέγω αυτό που έλεγε και από κανάλι και παραπονέθηκαν οι φυλακισμένοι και μάλιστα παραπονέθηκαν και οι ανήλικοι φυλακισμένοι. Μας είπαν έτσι λέει, μας είπαν καθάρματα. Όχι, δεν επιτρέπεται, δεν είναι ποτέ σωστή αυτή η αντιμετώπιση να βρίζουμε. Αλλά αν θα ήταν ποτέ δυνατόν να βρίσουμε, θα λέγαμε έτσι αυτούς που είναι απ' έξω, που είναι οι αίτιοι, και όχι αυτούς που είναι μέσα, που δεινοπαθούν, που υποφέρουν, που στρούνται τα πάνδυνα χάρη κάποιον για να πλουταίνουν οι παραγωγοί ταινιών, οι παραγωγοί βιντεοταινιών, βιντεοκλίπς, για να πλουταίνουν αυτοί οι μαστροποί, οι παραγωγοί στην ανηθικότητα, για να πλουταίνουν αυτοί που χρησιμοποιούν αυτούς σαν μοχλούς για ληστείες και για όλα αυτά τα δεινά. Οι απ' έξω λοιπόν ήταν άξιοι για να υβριστούν, αλλά ούτε και αυτούς υβρίζουμε εμείς σαν άνθρωποι της Εκκλησίας. Υβρίζονται μόνοι τους και χαρακτηρίζονται μόνοι τους, αλλά ως πότε θα υπάρχει αυτή η υποκρισία και αυτός ο φαρισαϊσμός? Ως πότε θα χαρακτηρίσουν κακούς και αμαρτωλούς αυτούς που είναι στις φυλακές? Και ως πότε θα είναι τα μεγάλα αφαιριά και οι μεγάλοι καρχαρίες που τρώνε τα μικρά ψάρια απ' έξω? Ως πότε? Ως πότε αυτή η υποκρισία και αυτή η αδικία? Κανείς μέσα κακός και κανείς απ' έξω κακός. Αυτό είναι το όνειρό μας. Αλλά δεν γίνεται το όνειρο πραγματικότητα με λόγια. Και έχουμε χορτάσει από λόγια, λόγια, καμπάνιες, εφημερίδες, σε περιοδικά, από τηλεοράσεις, από μας ξενυχτάνε, αυτά φταίνε, εκείνα αυτού τι φταίνε, οι άλλοι φταίνε. Ποιος είναι που είναι έξω από το φταίξιμο? Σ' όποιο πόστο και αν ανήκει, όλοι μας φταίμε για το κατάντημα αυτό. Όλοι μας φταίμε και για τα άλλα καταντήματα. Των ψυχιατρίων, των νοσοκομείων, όλοι μας φταίμε. Και δεν μιλάνε εύκολα την αλήθεια, και όσον δεν λένε την αλήθεια, πάμε από το κακό στο χερό. Επειδή δεν μάθαμε να σεβόμαστε τον τόπο, την πατρίδα, την ιστορία, να σεβόμαστε το έθνος μας, να σεβόμαστε τον άνθρωπο. Δεν σεβόμαστε. Γιατί αυτά διδάσκουν, μην παραπονείστε εσείς κανάλια, αυτά διδάσκετε εσείς τα κανάλια με τα άσεμνα, τα ανήθικα, τα άθλια, τα βάρβαρα θεάματα που δείχνετε. Τι διδάσκετε? Εξεγέρσεις. Τι διδάσκετε? Εγκλήματα. Τι διδάσκετε? Βιασμούς, οδομισμούς. Τι διδάσκετε? Ληστείες. Αυτά διδάσκετε, αυτά θερίζουμε. Μήπως πρέπει να διορθωθείτε κάποτε? Μήπως κάποτε πρέπει πιο σοβαρά να δούμε τα προβλήματα του τόπου? Ή έχουν αγοραστεί τα πάντα παντού και υπηρετούν την απαθλίωση, και μετά βρίσκουμε δήθεν το άλοθη για να απασχολούμε την γνώμη και τους θεατές? Ποιος θα αρπάξει με την πιο καλή εικόνα, την τραγική εικόνα των φυλακών, την τραγική εικόνα των νοσοκομείων, την τραγική εικόνα των ψυχιατρίων, την τραγική εικόνα των γερόντων που κάνουν απεργία, ζητούν σύνταξη, την τραγική εικόνα των πανεπιστημίων, των πολυτεχνείων? Και φτάσαμε στο σημείο, τον χώρο του πολυτεχνείου, τον ναό, τη σοφία, να ανεχόμεθα κάθε χρόνο, μα κάθε χρόνο να γίνεται άνδρων ληστών. Άσυλο λέει, μα τρελαθήκαμε σε αυτόν τον τόπο. Το άσυλο μπορεί να λειτουργεί ως χώρος λίσταρχων και αναρχικών που θα καίνε και πολυτεχνία και θα καίνε και σχολές και θα καίνε και τους δρόμους και πεζοδρόμια και σπίτια και μαγαζιά και θα λαιλατούν. Αυτό είναι το άσυλο. Δηλαδή το άσυλο που προστατεύει την αντικοινωνική τάση που βλασφημεί και υποτιμά και τον ελληνισμό ολόκληρο και το έθνος και αυτό το ηρωικό πολυτεχνείο. Δεν έχουμε μυαλό σε αυτόν τον τόπο. Και ο ένας πετάει τον μπαλάκι της ευθύνης από εδώ και πες με πικ πω, εγώ όχι εσύ, όχι εγώ όχι εσύ. Αυτό είναι φεδρό πράγμα. Και θα έπρεπε λοιπόν να βάλουμε κάποτε μυαλό. Αλλά ας ξεκινήσουμε να πούμε τώρα δύο πράγματα για τους φυλακισμένους. Που πολλοί λένε μακριά μακριά από πω. Ναι, εμείς είμαστε οι αίτιοι όλοι μας που υπάρχουν αυτές οι φυλακές, που υπάρχουν και αυτοί οι φυλακισμένοι. Και αν δεν υπήρχαν και εκκλησίες, και αν δεν υπήρχαν και εξομολόγοι να εξομολογούν και εγκληματίες και βιαστές και ληστές και ανθρώπους που έχουν κάνει κακουργήματα
ή που έχουν πέσει σε σατανιστικές αλλοπρόσαλες ομάδες και παραθυσιατικές οργανώσεις που οδηγούνται στην αποκτήνωση. Εάν δεν υπήρχε και εκκλησία με το λόγο, με την πειθό, με τη δασκαλία, με την εξομολόγηση, με την κάθαρση του αφεσαλαίου, θα λέγαμε, χάους της ψυχής των ανθρώπων, γιατί εκεί οδηγεί η κοινωνία. Ας τους παπάδες, μακριά από τους παπάδες, μακριά από τις εκκλησίες. Όσον την εκκλησία την αρμούμε, τόσο χρειαζόμαστε να φτιάξουμε δεκαπλάσιες, εκατονταπλάσιες φυλακές. Τόσο θα φτιάξουμε φοροφυγάδες, τόσο θα φτιάξουμε κλιματιστές, βιαστές, τόσο θα φτιάξουμε την κοινωνία της ζούγκλας. Και ελάτε τώρα εσείς, κύριοι και κυρίες, με τα καπέλα σας, με τα κολάρα σας, με τα παπιόνια σας, να φτιάξετε την αθερία είναι τους ανθρώπους. Μα δεν γίνονται. Ούτε με τις επαγγελματικές συνειδήσεις των υπαλλήλων. Δεν γίνονται οι άνθρωποι, οι αγριάνθρωποι άνθρωποι, δεν γίνονται με νόμους, ούτε με την νομή χρημάτων. Ούτε με το να τους δώσετε όλα τα αγαθά του κόσμου. Δεν γίνονται οι άγριοι άνθρωποι, σωστοί άνθρωποι, εάν δεν τους πιάσει και η Εκκλησία να τους βοηθήσει να σεβαστούν τον Θεό, να σεβαστούν τον εαυτόν τους, να σεβαστούν τον πλησίον. Να κατανοήσουν το νόημα της ελευθερίας, ότι η ελευθερία σταματά εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου. Να κατανοήσουν την κοινωνία των προσώπων, να γίνουν πρόσωπα, να συνυπάρξουν με τα άλλα πρόσωπα. Η Εκκλησία παλεύει να φτιάξει κοινωνία προσώπων και τα μέσα ενημερώσεως και η πολιτεία και θα λέγαμε οι αιστείες της κακίας θέλουν να αποκτηνώσουν τον άνθρωπο και να τον προσωποποιήσουν και να τον κάνουν κτήνος. Λοιπόν, πάψτε να κατηγοράτε την Εκκλησία και αν θέλετε να δούμε άσπρες μέρες και Θεού πρόσωπο, και αν δεν θέλετε Θεό, να δούμε κοινωνίας πρόσωπο, κοινωνίας ελευθέρων ανθρώπων, προσώπων, τότε ας ανταμώσουμε όλοι μαζί, Εκκλησία και πολιτεία και κοινωνία και μέσα ενημερώσεως και όλοι οι παράγοντες και οι φορείς ενημερώσεως και αγωγής, ώστε να φτιάξουμε τον σωστό άνθρωπο. Όχι να το απελευθερώνουν κάποιοι τα ενστικτά και να τον αποκτηνώνουν και να λέμε τα πιάστο να τον φτιάξει εσύ παπά. Τον φτιάχνει ο παπάς, τον φτιάχνει ο εξομολόγος, τον φτιάχνει η μετάνοια και εξομολόγησης. Αλλά εμείς να κτίσουμε και να γκρεμίσουν όλοι οι άλλοι δεν γίνεται. Εάν λοιπόν πολεμούν την Εκκλησία, ας ετοιμάσουν λοιπόν τις τράπεζες για ληστείες, ας ετοιμάσουν τις κοπέλες για βιασμούς, ας ετοιμάσουν την κοινωνία για απανθρωπιά, για κακουργήματα και φυσικά ας προβλέψουν τουλάχιστον για εκατονταπλάσιες φυλακές, για να μην υπάρχει αυτό το έσχος του κορυδαλού σε έναν χώρο που χωράνε 400 μόνο φυλακισμένοι και κάποιας ποιότητας οι κλιμακώσεις φυλακισμένοι, εκεί είναι 1500. Αυτό το έσχος του κορυδαλού, το οποίο το χρεώνουμε σε όλους μας, στην πολιτεία, στην εκκλησία, στους φορείς, στους προστάτες εκεί των φυλακισμένων, στους φύλακες, στο κράτος, σε όλους μας, σε όλο τον λαό. Ναι, όλοι μας χρεωνόμαστε αυτό το έσχος, το οποίο φυλακών του κορυδαλού τον οδήγησε σε αυτή την εξέγερση και να γίνεται ρεντίκουλο η πατρίδα μας σε όλο τον κόσμο. Ως πότε λοιπόν θα πρέπει να έχουμε αυτά τα απόρριτα, αυτά τα δεδομένα, αυτές τις αθλειότητες, τις εκρήξεις και εξεγέρσεις για να λέμε άντρα, τώρα κατέστρεψαν εκεί 500 εκατομμύρια είπαν προχθές. 1 δισεκατομμύριο είπαν χτες. Αύριο μπορεί να είναι και 2 δις. Αύριο μπορεί να γκρεμίσουν και τα τούβλα ακόμα. Λοιπόν, ως πότε πρέπει να φτάνουμε στο τέλος, στην εκμυδένιση όλων των αξιών και υλικών και ηθικών και πνευματικών και του ανθρώπου, την αποκτήνωση, ως πότε θα φτάνουμε να τα κάνουν ίσως και να ρημάζουν, είτε πολυτεχνείο λέγεται αυτό, είτε πανεπιστήμιο λέγεται αυτό, είτε εργοστάσιο λέγεται αυτό, και μετά να λέμε, α, κι εγώ θα ήμουν με τους φοιτητές αν ήμουν νέος. Τώρα τι κάνουμε, κύριοι? Τι κάνει η πολιτεία για αξιοπρεπείς συνθήκες φυλακών? Βέβαια, ας πούμε πρώτα δύο πράγματα για αυτούς τους φυλακισμένους.
Οι φυλακισμένοι δεν είναι τα αποβράσματα. Μη βρίζει κανείς, γιατί αντιστρέφονται οι όροι. Εκείνοι που βρίζουν μπορεί να είναι άξιοι του χαρακτηρισμού, διότι είναι υπεύθυνοι και σφάζουν και οδηγούν στα εγκλήματα τους άλλους και κρύβονται. Λοιπόν, οι φυλακισμένοι είναι άνθρωποι. Είναι πρόσωπα πληγωμένα. Είναι γονείς. Είναι σύζυγοι και οι γυναίκες φυλακισμένες, βέβαια, που μπορεί να είναι μητέρες, μπορεί να είναι σύζυγοι που στέλνουν τον σύζυγό τους. Ή ο άντρας που δεν έχει τη γυναίκα του, ή ο πατέρας που δεν έχει τα παιδιά του και χάνει τη δουλειά του. Είναι άνθρωποι που έχουν τα χίλια δύο προβλήματα. Ψυχολογικά προβλήματα, κοινωνικά προβλήματα, οικονομικά προβλήματα, οικογενειακά προβλήματα και σωματικά προβλήματα και ασθένειες. Είναι άνθρωποι, και στους ανθρώπους αυτούς τους φυλακισμένους θα πω μια μεγάλη κουβέντα. Δεν τη λέω εγώ, τη λέει ο Χριστός. Σε αυτούς τους φυλακισμένους, και μικρούς και μεγάλους και στον Κορυδαλό και αλλού, βλέπουμε ποιον παρακαλώ, τον Χριστό. Όταν βρίζουμε λοιπόν αυτούς, βρίζουμε τον Χριστό και όχι κάποια αποβράσματα που λέγανε. Όχι έτσι. Μα αν η κοινωνία είναι τέτοια, την κοινωνία να κατηγορήσουμε που φτιάχνει τέτοιους, αν φτιάχνει τέτοιους ανθρώπους, και αν πρέπει να φτιάχνει, το έχουμε πει και θα το ξαναπούμε. Λοιπόν, οι φυλακισμένοι είναι ο Χριστός. Δεν το λέω εγώ, το λέει Δίος ο Χριστός. Και να πω δύο-τρεις στίχους. Πάμε στο Ματθαίο. Ερχόμαστε λοιπόν στο Ματθαίο να δούμε κάποιες γραμμές. Στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως, παρακαλώ. Ερχόμαστε στο κεφάλαιο 25, στίχος 39. Στίχος 36 πρώτα. Τι λέγει ο Χριστός στους άσπλαχνους, στους κατακριτές που κατηγορούν και τους φυλακισμένους ακόμα? Τι τους λέγει? Εν φυλακή ήμην και όρθετε πρόσμα. Ποιος ήταν στη φυλακή, ποιος είναι στη φυλακή, ποιος θα είναι και αύριο στις καλές ή κακές φυλακές? Ο Χριστός ήταν, είναι και θα είναι. Γιατί ο Χριστός είναι το μοντέλο μας, το αρχέτυπό μας, και είμαστε εικόνες του. Και οι φυλακισμένοι δεν πάβουν να είναι στραπαταρισμένες, έστω πληγωμένες ή έστω αλλοιωμένες εικόνες του Χριστού. Και ο Χριστός ταυτίζει αυτόν με τους φυλακισμένους, όπως και με τους άλλους φτωχούς και δυστυχείς. Εκεί ήμην και ουκίσετε πρόσμε, λέει Ματθαίος κεφάλαιο 25 στίχος 36, και κατακρίνει και κολλάζει αυτούς που δεν πήγαν να συμπαρασταθούν στους φυλακισμένους. Και όταν τον ρωτάνε και του λένε, πότε σε είδομεν εν φυλακή, στο στίχο 36 βλέπουμε τους αγαθούς που συμπαραστάθηκαν. Εν φυλακή ήμην και ήλθετε προς με, και ήλθετε προς με. Είναι οι αγαθοί, οι ενάρετοι, οι φιλάνθρωποι. Και λένε, πότε σε είδαμε, Κύριε, στη φυλακή και ήλθαμε προς σε, στο στίχο 39. Και απαντά ο Χριστός στο στίχο 30, κεφάλαιο 25 του Ματθαίου. Εφόσον επίησατε εν ή τούτον τον ελαχίστον, εμεί επίησατε. Και τώρα αυτός ο λόγος δεν είναι μόνο για τότε, είναι διαχρονικός. Έχει διαχρονική σημασία. Και λέει και σε εμάς. Εφόσον επίησατε εν ή τούτον, όχι των αποβρασμάτων, Κύριε, μη βρίζετε τους φυλακισμένους. Εν ή τούτον των αδελφών του Χριστού και ημών αδελφών, και δικών μας αδελφών, εφόσον επίησαμε κάτι αγαθόν υπέρ των φυλακισμένων, στο Χριστό το επίησαμε. Λοιπόν, στο πρόσωπο των φυλακισμένων είναι ο Χριστός. Όποιοι και να είναι, ακόμα και να έχουν φτάσει και σε ασυνειδησία και να μην έχουν μετανιώσει, εμείς φταίμε για αυτήν την αμετανοησία, που ούτε αγωνιστήκαμε, ούτε προσευχηθήκαμε συνειδητά, ούτε σταθήκαμε δίπλα στους ανθρώπους της ανάγκης, στη δυστυχία, στην ανεργία, στην φτώχεια, στα δράματα τα οικογενειακά, στα κοινωνικά δράματα. Δεν σταθήκαμε βοηθή και αρρωγή, και επομένως οδηγήσαμε αυτούς να φτάσουν σε αυτό το κατάντημα. Είναι ο Χριστός στο πρόσωπο των φυλακισμένων. Και εφόσον δείξουμε τη συμπαράστασή μας με τον τρόπο το σωστό, όχι με λόγια γλυκόλογα, θεωρίες, θα και θα. Έχουμε πια γίνει θα και θα λέμε, και εμείς και εσείς και η πολιτεία και η εκκλησία. Βέβαια η εκκλησία προσπαθεί και αγωνίζεται, αλλά όταν καμιά φορά λέμε
κανένα λίγο τσουχτό λόγο. Το λέμε από αγάπη, για να γίνουμε πιο πολύ επαρκείς. Η Εκκλησία κάνει το καθήκον της. Έχει τις επιτροπές, επισκέπτονται τις φυλακές, αλλά να δείξουμε μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όχι μια επίσκεψη. Εδώ είναι να κάνουμε ως Εκκλησία μια παρέμβαση καθοριστική σημασίας μέσα στα δεδομένα αυτά των φυλακών και να απαιτήσουμε, αν δεν ζητήσουμε εμείς, οι εξεγέρσεις πρέπει να έρθουν για να αφαιρθεί το χάος. Εάν εμείς δεν μπούμε στα ψυχιατρία να δούμε τους γυμνούς, τους ακένδυτους, τους καθυλωμένους στα κρεβάτια, τους πεινασμένους, αυτούς που τυχόν μεταχειρίζει ως αθλίας, ποιους περιμένουμε? Τους δημοσιογράφους να βγουν να τα πούν. Μα εάν η Εκκλησία διαφορήσει, εμείς θα πάμε στην κόλαση πρώτη, διότι δεν επίησαμε το αγαθόν στον Χριστό, στο πρόσωπο φυλακισμένων, στο πρόσωπο αρρώστων ψυχιατρίων, αρρώστων νοσοκομείων, στο πρόσωπο χειρών, ορφανών και των οποιοδήποτε φτωχών και αδικουμένων και ευρισκομένων σε οποιαδήποτε περίσταση και ανάγκη. Λοιπόν, στο πρόσωπο των φυλακισμένων είναι ο Χριστός, και τώρα λέγει στους κακούς: «Εν φυλακή ήμην κι ού και επισκέψαστέ με». Και όταν του είπαν πότε σε είδαμε, Κύριε, στη φυλακή, λέγει: «Εφόσον ου και επιείσατε εν των αδερφών αρχίστων, ουδέν επιείσατε». Επομένως, ας βάλουμε μυαλό και ας προσπαθήσουμε να είμαστε τουλάχιστον εμείς σαν εκκλησία, εκκλησία του Ευαγγελίου, του αληθινού, του Χριστού, της αγάπης, που τρέχει και προλαμβάνει, που τεντώνει το αυτή να ακούσει τον πόνο, που ανοίγει τα μάτια καρέλι να δει το δράμα, που σπέβδει και ο ρασοφόρος και ο ενωρίτης. Γι' αυτό μιλάμε και λέμε επιτροπές ποιμαντικού έργου, και λένε οργανωσιακά πράγματα. Πώς να μην φωνάξουμε πια λοιπόν και να πούμε το παράπονό μας? Και δεν μπορεί κανείς να μας φημώσει, γιατί τελικά θα λάβουμε άλλα μέτρα για να φανερώσουμε και την δική μας ανεπάρκεια. Δεν μπορούμε λοιπόν να πάμε δεμένοι χειροπόδαρα μπροστά στο βήμα του Κριτού και να μας στείλουν στο επίτο εξώτερον οι άγγελοι και να καμαρώνουμε εδώ ότι είναι τα πάντα εντάξει, όλα σωστά, όλα τέλεια, επιτρέπουμε το καθήκον μας. Φωνάζουμε και λέμε και δεν εισακουόμεθα. Λυπάμαι για αυτό που λέγω. Δεν βρίσκουμε ενορία να μας ακούσει εύκολα. Όλο εμπόδια, όλα προβλήματα. Εμπρός λοιπόν να φανούμε όπως ο Χριστός στην φιλανθρωπία μας, στην αγάπη στον Χριστό, στους φυλακισμένους, στους φτωχούς και στους ασθενείς, με τις ανάλογες επιτροπές που θα ανοίγουμε αυτή να ακούμε, που θα ανοίγουμε μάτια να βλέπουμε, που θα έχουμε στόμα να μιλάμε και να καυτηριάζουμε εμείς. Και όχι, δημοσιογράφοι, το κακό που το βρούμε, όχι να τα κουκουλώνουμε, όχι να τα ανεχόμεθα, όχι να λέγει ο κόσμος, μα που είναι και οι άνθρωποι της Εκκλησίας, γιατί μας αφήνουν. Βέβαια η Εκκλησία τρέχει, αλλά οφείλω να στυλιτεύσω την ελλειπή μας ποιμαντική μέρημνα. Μην βρεθεί κανένας φαρισαίος και πάρει τηλέφωνο σε άλλο κανάλι που μιλώ και πει: «Α, δεν τα λες καλά», γιατί θα με αναγκάσει να πω τα χάλια μας που δεν θέλω να τα πω. Ας τα πουν άλλοι. Εγώ λυπάμαι όταν λέω κάποια πράγματα τέτοια. Λυπάμαι. Αλλά έχει μαυρίσει η ζωή μου 20 χρόνια. Φωνάζω, λέγω: «Ποιμαντικό έργο, πατέρες. Ποιμαντικό έργο, ενορίες. Ποιμαντικό έργο. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ευαγγέλιο άπρακτο. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον άνθρωπο που πάσχει, τον Χριστό που πάσχει στο πρόσωπο των Πασχόντων και των επισκομένων σε οποιαδήποτε περίσταση. Δεν μπορούμε να τα αφήνουμε αυτά τα πράγματα». Και έμαθα με μια έχθρα και να έμαθα μέσα σε μια απαγοήτευση. Λοιπόν, στο πρόσωπο των φυλακισμένων βλέπουμε αυτό τον Χριστό. Και τώρα ελάτε να δούμε λοιπόν πώς αντιμετωπίζεται αυτό το δεινό. Πώς μπορεί ο Θεός, φυλακισμένος είτε στον Κορυδάλλο, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε στην Κέρκυρα, πώς μπορεί να ανακουφιστεί από την πολιτεία, από εμάς την Εκκλησία, από την κοινωνία? Όχι με κατακεραυνόματα, όχι με κατηγορίες, όχι με ύβρις, όχι με σχέδια μόνο. Βέβαια, η διαπίστωση είναι η διάγνωση του κακού, της ασθένειας,
είναι η αρχή για την θεραπεία. Αλλά πάρα πολύ το έχουμε παρακάνει με τις διαγνώσεις, με τις διαπιστώσεις. Θα σας πω, δεν την πω την αλήθεια. Και αν με φημώσουν αλλού ή οπουδήποτε με φημώσουν, θα κατεβώ στο δρόμο και θα την πω την αλήθεια. Διότι είναι ντροπή λοιπόν παντού να είμεθα οι διαπιστωτές με ωραίες εκθέσεις, με ωραία λόγια, με ωραίες θεωρίες, με ωραία όνειρα, με ωραίες προδιαγράφες και τελικά να λέμε μα πού είναι οι πράξεις. Όταν ζητάμε την πράξη, όταν ζητάμε την εφαρμογή της θεωρίας, βρισκόμαστε στο κενό. Δεν έχουμε πράξη, δεν έχουμε εφαρμογή. Και ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος έκανε εφαρμογή, ουέ ημίν της, και στον εαυτό μου το λέγω, τον υποκριτή, πού είναι που μοιάζουμε εμείς με Βασίλειο, πού είναι που μοιάζουμε εμείς με Χρυσόστομο, με Γρηγόριο, με Πατέρες. Ο Βασίλειος έκαμε την Βασιλιάδα, ο Γρηγόριος την Γρηγοριάδα, την Χρυσόστομιάδα, ο Χρυσόστομος και τρέφαν πεινασμένους, δίναν γυμνούς, θεράπευαν ασθενείς. Ο Βασίλειος έκαμε και το γιατρό και το νοσοκόμο και πλένε πληγές. Έκαμε τεχνικές σχολές για νέους, για ορφανές κοπέλες, φτωχοκομεία, γυροκομεία, ορφανοτροφία, λεπροκομεία. Όλα τα ευαγή ιδρύματα που σήμερα δεν υπάρχουν. Μάλιστα εκεί να σκύψουμε και να προσκυνήσουμε και να βάλουμε 100 μετρίες με τέτοιους σήμερα ποιμένες. Μάλιστα. Εκεί να πέσουμε στο ποτάμι 1000 φορές την ημέρα. Όχι με κοροϊδίες, μην κοροϊδεύουμε ή μην κρυβόμαστε και λέμε ξέρεις μην μιλάς, μην λες, μην κάνεις. Τι θα γίνει τέλος πάντων. Θα πάμε σαν ψεύτες και σαν ελεπείς και πλημελώς εκτελούνται στα καθήκοντα του Κυρίου και να είμαστε αξιοκατάκριτοι και να πάμε όλοι στην κόλαση. Δεν συμφέρει. Ας κατηγοράτε καμιά φορά. Εγώ θα λέω κάποιες αλήθειες με διάκριση όσων μπορώ και αν έχουμε αυτιά και αν έχουμε συνείδηση θα κατανοήσουμε και θα επαρκέσουμε καλύτερα από ότι μέχρι τη στιγμή σε αυτή τη διακονία του Ευαγγελίου, τη διακονία της αγάπης του Χριστού, γιατί ο Χριστός πάσχει στις φυλακές του Κορυδελού και πρέπει να είμαστε παρόντες παντού με το Ευαγγέλιο της αγάπης, όχι στα λόγια και στους άμβονες μόνο, αλλά και στην πράξη, γιατί μεγάλος άμβονας είναι η πράξη, είναι η καθημερινή ανάγκη στον συγκεκριμένο άνθρωπο. Λοιπόν, όχι διαπιστωτές μόνον, χρειάζεται έργων, λιγότερα λόγια και περισσότερα έργα και λιγότεροι διάλογοι στις τηλεοράσεις, λιγότερες διαφημίσεις του κακού, γιατί το κακό δεν το στυλιτεύουμε αλλά το διαφημίζουμε και το κάνουμε παράδειγμα και δίδαγμα. Πρώτα λοιπόν χρειάζονται αντιμετώπισης του κακού, όχι προβολή των προβλημάτων και σταματήσαμε και δεν τα λύνουμε, όχι κατασυκοφάντησης των ιδρυμάτων και νοσοκομείων και φυλακών, γιατί δεν είναι μόνο το κακό μέσα, εκεί υπάρχει και το καλό. Άδικη κρίση όταν βλέπουμε μόνο το κακό και δίπλα δεν βάζουμε και πόσον κόπιασαν οι φυλακισμένοι, πόσον άντεξαν, πόσον κόπιασαν οι φορεί, οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι, οι γιατροί, οι νοσοκόμοι, αυτά δεν τα βλέπουμε. Και ούτε βλέπουμε τον φτωχό γιατρό με τον απαράδεκτο μισθό που τον κάλει να επιτελέσει λειτουργήμα η πολιτεία και η εκκλησία. Αυτά δεν τα βλέπουμε, αλλά στυλιτεύουμε για να στυλιτεύουμε, διαπιστώνουμε για να διαπιστώνουμε, κατηγορούμε για να κατηγορούμε, ενώ δεν είναι αυτό λογική. Λογική είναι η θεραπεία του κακού, λιγότερη εμφάνιση του κακού. Δεν είναι δυνατόν, δεν επιτρέπεται να κατηγοράμε την πατρίδα μας διεθνώς με το να δείχνουμε ψυχιατρία που να είναι Dachau και φυλακές που να είναι χειρότερα και από τα κολαστήρια των Dachau και του Auschwitz. Δεν είναι δυνατόν να βγάζουμε στο εξωτερικό τέτοιες εικόνες και αν είναι αληθινές αυτές οι εικόνες, όπως αποδεικνύονται μερικές ότι είναι αληθινές, τις παρακάνουμε και καυχόμεθα ότι κάτι πιάσει. Πέψουμε το κακό, εκεί είναι η Ρόδος και εκεί είναι και το πείδημα. Και όταν λέμε τέσσερες επαναστάσεις εξεγέρσεις μέσα στο 95 στον Κορυδαλό, κάτι λέει γι' αυτό, όλοι μας φταίμε γι' αυτό. Ένα άλλο,
γίνεται ένα άδικημα εις βάρος και ιδρυμάτων και εις βάρος και τροφίμων των ιδρυμάτων κλπ. Γενικεύεται το κακό, παντού όλα είναι στραβά, όλα είναι ανάποδα. Παντού άθλιες συνθήκες, δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει κυβέρνηση, δεν υπάρχει τίποτα. Λάθος να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Ότι γκρεμίζουμε μόνοι μας εκείνα που έπρεπε να χτίσουμε. Δεν πρέπει να τα λέμε αυτά τα πράγματα, αλλά να φροντίζουμε όλοι μαζί με υπομνήματα, παρατηρήσεις, εκθέσεις, με πραγματογνωμοσύνη να διαπιστώνουμε και να θεραπεύουμε αυτοστιγμή, αν είναι δυνατόν, το κακό. Ώστε να μην υπάρχουν αυτές οι γενικεύσεις. Και δεν είναι δυνατόν να δείχνουν τα κανάλια. Από εδώ τα πανεπιστήμια καίγονται. Η θεολογική σχολή είναι άνδρων ληστών. Το πολυτεχνείο πολιορκείται και καταλαμβάνεται. Ή καίγεται πέρσι, πρόπεση, δεν ξέρουμε αν το έκαψαν και φέτος, δεν ξενύχτησα. Να δω τι έγινε. Δεν είναι δυνατόν να λέμε φυλακές, πόλεμος και πόλεμος. Εάν αυτά τα δείχνουμε και σωριδών και ομαδών όλα μαζί, τι εντύπωση θα σχηματίσουν οι ξένοι για μας, ότι δεν έχουμε κράτος, δεν έχουμε εκκλησία, δεν έχουμε πατρίδα, δεν έχουμε έθνος, δεν έχουμε κοινωνία, δεν στέκεται τίποτα όρθιο. Και ναι, μεν όλοι οι θεσμοί θέλουν βελτίωση και θέλουν εξυγίανση, αλλά υπάρχουν και θεσμοί, υπάρχει και κράτος, υπάρχει εκκλησία, υπάρχει έργο να το διορθώσουμε. Όχι λοιπόν να τα γενικεύουμε, γιατί λένε και για την εκκλησία ότι δεν είναι η εκκλησία σωστή και παίρνουν λοιπόν κάποια έκτροπα που έγιναν στη Λάρισα, να πιένε η Ορθοδοξία και οι Ουνίτες και οι Ερετικοί βγαίνουν λοιπόν στο εξωτερικό και κατηγοράν την εκκλησία ότι η εκκλησία είναι αυτά τα επεισόδια μόνο που έγιναν στη Λάρισα. Πρέπει λοιπόν, για να συντομεύσουμε, ελάχιστα λεπτά ακόμη μας έμεινε, για να συντομεύσουμε, πρέπει να δούμε λοιπόν τη θεραπεία του προβλήματος, την πράξη που θεραπεύει, την επίβαση την έχουμε, το όχημα το έχουμε, είναι οι θεωρίες των θεωριών. Να δούμε λοιπόν την πράξη και έπειτα τα προβλήματα δεν λύνονται με μόνον ένα παράγοντα. Χρειάζεται βοήθεια όλων των παραγόντων, βοήθεια της εκκλησίας, της πολιτείας, της αστυνομίας, των παιδαγωγών, των ψυχολόγων, ψυχιάτρων, όλοι αυτοί να έχουμε μια συλλογική προσπάθεια, ένα συντονισμό, ένα όργανο συντονιστικό. Από τότε που βγάλαν την εκκλησία, έξω από τις επιτροπές παιδείας, έξω από τα νοσοκομεία, έξω από τα σχολεία, έξω από εκεί, έξω από εδώ, θα δούμε και χειρότερα ακόμα. Επομένως, είναι ανάγκη να υπάρξουν οι συγκεκριμένες προτάσεις αμέσου λύσεως του προβλήματος. Πρέπει οι φυλακισμένοι να έχουν έναν χώρο κατάλληλο με προδιαγραφές. Δεν είναι ζώα, είναι άνθρωποι. Πρέπει να γίνουν, να ανορθωθεί η ανθρωπιά τους, να θεραπευτούν οι πληγές τους, να σοφρονιστούν αληθινά και να μην πάρουν τα άσεμνα διδάγματα, ούτε τα παραδείγματα των κακοποιών, γιατί μπαίνουν εκεί οι ελαφρυπινίτες και γίνονται βαρυπινίτες. Βρίσκουν την φυλακή διδασκαλείο της διαφθοράς, όπως βλέπουμε σε εφημερίδες και αποκαλύπτουν και κάποιες εκπομπές. Δεν πρέπει το ίδρυμα αυτό που λέγεται φυλακές να λέγονται φυλακές. Πρέπει να λέγεται ένα ίδρυμα με άλλη ονομασία, ούτε στο φρονιστικό κατάστημα, αλλά ένας χώρος που θα πάρει ένα άλλο όνομα, που θα φιλοξενεί ανθρώπους, που θα φιλοξενεί πρόσωπα που έχουν χάσει τον έλεγχο των πράξεών τους, που χρειάζονται θεραπεία, που χρειάζονται βοήθεια πάσης φύσεως, ψυχολογική, ψυχιατρική καμιά φορά, βοήθεια ιατρική, βοήθεια πνευματική από τον ιερέα, που χρειάζονται το φάρμακο της πίστεως, της χάριτος, χρειάζονται εξομολόγηση, θεία κοινωνία όταν το θέλησουν βέβαια, που χρειάζονται στήριξη ηθική, πνευματική, υλική, κοινωνική, που χρειάζονται μια αγωγή, μια απασχόληση, όχι απομόνωση, όχι ένα κάτεμα μικρών μεγάλων εγκληματιών, ναρκωμανών με μη ναρκωμανείς, όλοι θα γίνουν το ίδιο και όπως λένε οι ίδιοι γίνονται διαφθορία οι φυλακές πολλές φορές και μαθαίνουν τα ναρκωτικά μέσα στη φυλακή, ενώ έξω δεν τα ήξεραν, μαθαίνουν πως να σκοτώνουν, πως να βιάζουν μέσα στις φυλακές. Επομένως, τι κερδίζει? Το ότι μένει στη φυλακή 2-3-10 χρόνια, αυτό είναι η έκθεση της ποινής, είναι αυτό ανθρωπιά? Εάν βγει από τη φυλακή χειρότερος,
αλίμονό μας σαν κοινωνία και εκκλησία. Πρέπει να μπαίνει εκεί όποιος πρέπει να μπαίνει και να την χάνει τις καταλλήλου αντιμετωπίσεις, ώστε όταν βγει και πρέπει να συντομευτεί και ο χρόνος εξόδου, να είναι άνθρωπος ακίνδυνος, άνθρωπος σωστός, παραγωγικός, κοινωνικός, άνθρωπος που θα φτιάξει οικογένεια, που θα εργαστεί, που θα οικοδομήσουμε μαζί τον πολιτισμό, που θα συνυπάρξουμε. Αγαπητοί τηλεθεατές, εδώ η ώρα μας συμπληρώθηκε. Να σας ευχαριστήσω που με παρακολουθήσατε. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό όταν ξανά θα έχουμε καμιά άλλη εξέγερση, ίσως ή και νωρίτερα, για να πούμε πιο ειδικά πράγματα και με μεγαλύτερη εξαντλήση. Ευχαριστώ. Χαίρετε.